Δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο στο τιμόνι του τόπου. Είναι αυτοί που ψηφίζουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι ισχυροί. Τον τόπο κυβερνά ο κυρίαρχος λαός δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων του και όχι τα φουσκωμένα πορτοφόλια. Και αν νομίζουν κάποιοι ότι όλοι και όλα είναι εξαγοράσιμα, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Αν κάποιος εκδότης, κάποιος μεγάλο επιχειρηματίας έχει πολιτικές βλέψεις, ας εμφανιστεί ανοιχτά στην πολιτική αρένα. Ο ίδιος όμως, όχι μέσω πληροξουσίων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαρτίου, και είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε την πλούσια επικαιρότητα της ημέρας. Έγινε κανονικά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού. Έτσι και αλλιώς ήταν προγραμματισμένο, δεν υπήρχαν λόγοι αμφιβολίας. Εχθές έγινε μια μεγάλη συζήτηση στη Βουλή, με την αντιπολίτευση να προσπαθεί και να κάνει μια πρόβα τζενεράλε για το πώς θα μπορούσαν όλοι μαζί, και όταν λέω όλοι μαζί εννοώ το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, να ενωθούν, μπας και δουν άσπρη μέρα, για να ξαναπάρουν την πολύτιμη καρέκλα, να ξανακυβερνήσουν και να ξαναχρεοκοπήσουν τη χώρα. Αυτή η προσπάθεια δεν τους βγήκε, γιατί ο κύριος Παπάς, ο Μαρτυριάρης, βγήκε προχθές και είπε ότι για την πρόταση δεσπιστίας είχαμε έρθει σε επικοινωνία μεταξύ μας όλα τα κόμματα πολλές ημέρες πριν. Μετά πήγε να το διορθώσει, να το πει ναι μεν αλλά, αλλά ο κόσμος κατάλαβε ότι με αριστερά δεν μπορεί να έχεις προκοπή σε τούτο το τόπο. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Βελόπουλος έκανε μια καλή παρουσίαση κατά την άποψή μου στη Βουλή, αλλά ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι έκανε περίποτε χθες το βράδυ, κέρδισε και μάλλον ένα βουλευτή, τον κύριο Κατσιβαρδά, που ψήφισε υπέρ της κυβέρνησης, και από εκεί και πέρα, αυτό που το λέω πολλές φορές, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης όταν πάει στη Βουλή είναι σαν να παίζει ο Παναθηναϊκός με την ομάδα του χωριού μου, τον Άρη Μικρού Περιβολακίου. Καταλαβαίνετε την δυναμική και ξέρετε πολύ καλά και το αποτέλεσμα. Όμως, εχθές δεν κατανόμασε, αλλά είπε ότι δεν κυβερνάμε κανένα παράκεντρο. Ότι ο λαός κυβερνά και όχι αυτοί που έχουν παράδες, που έχουν φουσκωμένα πρωτοφόλια. Είπε επίσης ο Πρωθυπουργός ότι αν κάποιος επιχειρηματίας, και ο καθένας καταλαβαίνει, θέλει να κατέβει στην πολιτική ζωή του τόπου, μπορεί να κατέβει, δου η Ρόδος. Μπορεί να κατέβει και να μιλήσει ανοιχτά και όχι μέσα από άλλους να προωθεί την πολιτική που θέλει, εννοώντας τα κέντρα αυτά τα οποία προφανώς εξυπηρετούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Και όταν ο κύριος Ανδρουλάκης κάποια στιγμή κοίταζε το κινητό του, ο Πρωθυπουργός του είπε χαρακτηριστικά μετά από αυτά ότι δεν θα ξαναμιλήσει, αλλά μην διαβάζει το κινητό, δεν θα σου ξαναδώσουν οδηγίες. Ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός εχθές επιλεκτικά τσουχτερός απέναντι σε αυτά τα οποία ήθελε να πει. Τα έλεγε όλα, όλοι καταλαβαίνουμε που αναφερότανε, που όμως από τη στιγμή που δεν το λέει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούμε να το πούμε και εμείς. Να πούμε βέβαια ότι η κυβέρνηση χθες έχασε τον κύριο Μπαρατάκο και τον κύριο Παπασταύρο, οι οποίοι παραιτήθηκαν γιατί κάνανε κάτι το οποίο δεν συνάδει με αυτά τα οποία η κυβέρνηση οραματίζεται. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον ατιμόρυτο, όπως λέει ο Γιώργος Βλάχος, Αλέξη Τσίπρα και προδότη της Μακεδονίας. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά την στραπάτσα που είχε φάει στη χώρα μας, μετά την περισυφρόνηση, αφού προσπάθησε να διαλύσει την Ελλάδα, αφού πούλησε τη Μακεδονία, αφού διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, καταστροφή είναι ο άνθρωπος, θέλει να καταστρέψει και την Ευρώπη. Και τι γίνεται τώρα? Πριν λίγο καιρό, αν θυμόσαστε, ανακηρύχθηκε πρόεδρος μιας επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια. Λέμε τώρα τι επιτροπή βάζουν οι Γερμανοί για τα Δυτικά Βαλκάνια? Θέλουν να δώσουν κανένα χαρτζηλίκι στον Τσίπρα για να κινείται. Δεν έχει ανάγκη ο Τσίπρας από λεφτά. Δόξα τω Θεώ, φαντάζομαι ότι έχει κερδίσει με όλα αυτά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Πολλά λέχτηκαν, πολλά γράφτηκαν για γαλλικές, για το ένα, για άλλες τράπεζες. Τίποτα όμως δεν ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Επίσημα. Απλά φήμες όλο αυτό το διάστημα. Τώρα λοιπόν, κάποιος συνεπιβάτης εκεί του Τσίπρα στο δρομολόγιο Παρίσι-Αθήνα. Βλέπει ότι ο Τσίπρας διαβάζει κάτι που είναι της Public Communication, μια από τις μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες, η οποία μεταξύ των άλλων φροντίζει να σου φτιάξει το προφίλ, να σου
να σου πει τι ωραίο εσύ είσαι, να το πει στον κόσμο δηλαδή για σένα, να σου κατευθύνει το πώς θα μιλάς, το πώς θα κινείσαι. Τσίπρας λοιπόν πάει εκεί. Και το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει για να πάει ο Τσίπρας εκεί, ποιος το τα πληρώνει, ποιος είναι το νέο το αφεντικό ή το αφεντικό του είναι ο ίδιος ο Γερμανός που ήταν και πριν, τι σκοπό έχει ο Τσίπρας και εκπαιδεύεται, εκπαιδεύεται τι, εκπαιδεύεται για το πώς θα καταστρέψει και τα Βαλκάνια, γιατί εχθές το βράδυ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης μας είπε εδώ πέρα ότι ο Τσίπρας πλέον έχει στόχο και σκοπό να κάνει την προσπάθεια της ενσωμάτωσης του Κωσόβου στην μεγάλη Αλβανία. Αυτά λοιπόν τα λέει ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης. Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που μπήκε πρόεδρος στην Επιτροπή για τα Δυτικά Βαλκάνια, στόχος και σκοπός του Τσίπρα είναι να τα διαλύσει όλα. Επικεφαλής αυτός να εκτελεί τις εντολές που οι άλλοι θα του δίνουν. Και βέβαια θα έλεγα ότι ο Τσίπρας εξακολουθεί να μην έχει στην πολιτική καθόλου τσίπα. Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι αυτά τα οποία γίνονται στην Ουγγαρία. Και θα δούμε το βίντεο που μία 38χρονη δασκάλα στην κυριολεξία, που προφανώς παραφέρθηκε, επιτέθηκε εναντίον τριών Ναζί, λένε οι πληροφορίες. Βγάλτε με ένα παιδί από την οθόνη, δείξτε μόνο την κυρία. Βλέπετε λοιπόν πώς τη μεταφέρουν δεμένη με αλυσίδες στο δικαστήριο. Μία κυρία τώρα, μία κοπελίτσα, αν είναι δυνατόν να τη μεταφέρουν με αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια. Εμένα μου θυμίζουν άλλες εποχές. Την πάσα στα δικαστήρια, γιατί αυτή η κυρία αποφάσισε να επιτεθεί σε τρεις νεοναζί. Τώρα, η επίθεση λέμε είναι καταδικαστή από όπου και αν προέρχεται, όμως το να έχεις μία γυναίκα, να μην τη βάζεις σε κατοίκον περιορισμό αν θέλεις, να σου έχει ζητήσει χάρη όπως ζήτησε ο δικός μας εδώ από τον Ράμα να αφήσει τον Μπελέρη και εδώ την έκανε. Να σου έχει ζητήσει χάρη η Μελώνη και να σου λέει στον Όρμπαν που είναι του ιδίου πολιτικού μήκους και κύματος, βάλτε μια ποινή, αλλά άστινε. Τίποτα. Ο Όρμπαν δεν ακούει. Και μου έκανε εντύπωση, πραγματικά και στεναχωριέμαι, βλέποντας μια γυναίκα, μπορεί να διαφωνεί ο καθένας με αυτό που έκανε ή να συμφωνεί κάποιος άλλος, δεν τυπάς όμως με αλυσίδες στα πόδια και στα χέρια. Εμένα μου θυμίζουν άλλα πράγματα. Μου θυμίζουν τα κάτεργα και τα πιο πολύ τις ταινίες. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Και κλείνοντας το πρόλογο μου, κυρίες και κύριοι, να πω ότι οι Τούρκοι με συνεχόμενες ναύτεξ αμφισβητούν συνεχώς τα ελληνικά νησιά. Εδώ είναι η καινούργια ναύτεξ που κάνουν ανάμεσα στην Τίνο, ανάμεσα στην, βλέπετε, στην Μύκονο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι συνεχόμενες ναύτεξ που κάνουν οι Τούρκοι, δεν ξέρω, έχετε και το μισό Αιγαίο που είναι με βαμμένα κόκκινα νησιά, με βαμμένα τα νησιά μας κόκκινα, με τουρκικά ονόματα. Αν έχουμε το χάρτη να το δείξουμε παρακαλώ. Αμφισβητούν οι Τούρκοι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μία σειρά από νησιά τα οποία ζητάνε να αποστατικοποιηθούν, όπως είναι ο Άγιος Ευστράτιος, η Λίμνος, η Μυτιλίνη, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νήσιρος, η Κάλυμνος, η Πάτμος, το Καστελόριζο, όλα αυτά. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, οι Τούρκοι αμφισβητούν το μισό και Αιγαίο και θεωρούν τα νησιά αυτά ότι είναι τουρκικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί όποιος δεν έχει μνήμη, όποιος δεν θυμάται και ξεχνάει γρήγορα, δυστυχώς συμβαίνουν σε αυτόν και στον τόπο και στην πατρίδα του άλλα πράγματα. Εμείς όμως σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα βίντεο, θα πάμε στο βίντεο το οποίο έχει να κάνει με το βιβλίο μου «Τα μεγάλα συλλαλητήρια για την Μακεδονία». Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. 212 σελίδες, οι οποίες αναφέρονται στην ιστορία των συλλαλητηρίων, κυρίες και κύριοι. Ένα βιβλίο μέσα στο οποίο θα διαβάσετε πράγματα τα οποία δεν είναι γνωστά, τι ακριβώς έγινε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στα μεγάλα συλλαλητήρια, αλλά και στο Πισοδέρι, παντού τι έχει γίνει. Όλα αυτά μέσα από 212 σελίδες με πολύ πλούσια εικονογράφηση, όπου περιγράφεται όλο το παρασκήνιο των μεγάλων συλλαλητηρίων, από το συλλαλητήριο της Αθήνας, της 21 Ιανουαρίου του 2018, μέχρι και τα συλλαλητήρια των Αθηνών και όλα όσα γίνανε καθ' όλη τη διάρκεια, μέχρι τη στιγμή που ο Τσίπρας αποφάσισε και 151 στη Βουλή
να πουλήσουν την Μακεδονία. Τα μεγάλα λοιπόν συλλαλητήρια για τη Μακεδονία είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Όποιος τηλεφωνήσει μπορεί να το αποκτήσει. Με το courier θα πάει το βιβλίο, θα έρθει το βιβλίο στο σπίτι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν πάμε να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά Γιάννης Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Βλάχος. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, καταγεγραμμένα με ακρίβεια και αντικειμενικότητα από τον πρωτεργάτη τους, δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο. Για πρώτη φορά, ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον μεγάλο αγώνα του ελληνισμού και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μέσα από τις σελίδες του μαθαίνουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την Μακεδονία που συντάραξαν το πολιτικό σύστημα. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει η Μακεδονία. Ξεδιπλώνονται όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικές συγκρούσεις. Αναδεικνύονται οι αφανείς ήρωες που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του ελληνισμού για τη Μακεδονία. Το βιβλίο που μαρτυρεί όλες τις αλήθειες. Η φωνή της Βεργίνα Τηλεόρασης και του Στέργιου Καλόγυρου που έγιναν σύνθημα σε κάθε άκρη της χώρας, σε κάθε άκρη του κόσμου. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Παρασκήνιο, συγκρούσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια κατασκόπων. Λεπτό προς λεπτό, με συγκλονιστικές αφηγήσεις και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όλα τα γεγονότα που άφησαν εποχή. Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Σύνταγμα, οι προβοκάτσιες, το ξύλο και τα χημικά μπροστά στη Βουλή, οι ξένες δυνάμεις και το αίμα των πατριωτών στις πρέσπες, ο ρόλος της Εκκλησίας, οι συνωμοσίες, η προδοσία ενός ολόκληρου λαού που ακόμη ζητά δικαίωση. Τα συλλαλητήρια που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μια πολυτελής έκδοση παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Παραγγείλτε το τώρα στο 211-853-63. Μόνο με 29 ευρώ. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί. Και μετά το βίντεο για το βιβλίο μου «Τα μεγάλα συλλαλητήρια, κυρίες και κύριοι, για την Μακεδονία», είμαστε κοντά σας. Είμαστε κοντά σας και στο στούντιο της εκπομπής. Καλησπέριζω τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Γιώργο Βλάχο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, κύριε Βλάχο. Εγώ ευχαριστώ. Όπως είδατε, είμαστε ομάδα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Φοράμε την ίδια γραβάτα. Κόκκινη. Ολυμπιακός. Πάντα. Πάντα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε. Με τα συμφέροντα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Με την ομάδα, το τι έγινε χθες. Να δούμε. Και τι δεν έγινε. Θα έχουμε και τον κύριο Καραγκούνη αργότερα. Αλλά να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε, και με την ιδιότητα του καθηγητού, αλλά και με την ιδιότητα του πρώην Γενικού Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης. Πώς είδατε χθες την συζήτηση στη Βουλή? Κύριε Καλόγερε, η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή χαρακτηρίστηκε από το γεγονός ότι ο λόγος ο οποίος εκφράστηκε μέσα στη Βουλή ήταν πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή, είχαμε μία κάθοδο του κοινοβουλευτικού λόγου την περίοδο της κρίσης, αλλά αυτό που έγινε χθες ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή, δεν περίμενα ότι σε μία περίοδο που έχουμε ξεπεράσει τη κρίση θα υπήρχε αυτή η συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Αυτό με εντυπωσίασε και έμεινα άφωνος. Δηλαδή, δεν περίμενα ούτε στον τρόπο που εκφράζονται τα επιχειρήματα, στον τρόπο με τον οποίο μιλάνε, ούτε. Δεν ταιριάζει στο περιβάλλον της Ελλάδας το 2024 να έχουμε φωνασκίες, να έχουμε ένα τέτοιο δεν τρόπο. Είναι πρώτη φορά, πάντα. Ναι, είχαμε. Αλλά όχι, αυτό πάντα δεν είχαμε. Ταιριάζει. Δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έχουμε σήμερα και σε αυτό το τρόπο με τον οποίο έχουμε φτάσει και σε αυτά που έχουμε κατακτήσει. Έχει κατακτήσει η κοινωνία. Η κοινωνία δεν τα αντέχει. Η κοινωνία έχει μια ωριμότητα. Η κοινωνία έχει κουραστεί από όλα αυτά τα θέματα. Η κοινωνία θέλει η χώρα να προχωρήσει μπροστά. Ο καθένας λοιπόν, όταν μπαίνει μέσα στη Βουλή, πρέπει να προσφέρει για να προχωρήσει η κοινωνία μπροστά. Εάν δεν προσφέρει για να προχωρήσει η κοινωνία μπροστά, ξέρετε, θα του γυρίσει την πλάτη. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή, εγώ εντυπωσιάστηκα γιατί έγινε μία πρόταση η οποία δυσπιστίας από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση αυτή τη ιστορική στιγμή. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πριν τις εκλογές, εγώ θα θεωρούσα φυσιολογικό και εσείς και τα άλλα. Ο καθένας μας μία πρόταση δυσπιστίας να την ετοιμάσεις συντεταγμένα και να την υποβάλεις μετά τις εκλογές, διότι θα τεκμήρωνε σε ένα λόγο 1, 2, 3, 4, 5. Και το κάνει αυτή τη στιγμή. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Ή ότι φοβάσαι ότι θα έχεις αμυντικό αποτέλεσμα εσύ ως κόμμα
και άρα προσπαθείς να το ανακόψεις. Αυτό είναι το ένα, η μία σκέψη που μπορώ να κάνω. Η άλλη πρόταση δείχνει ότι δεν έχεις πολιτικό κριτήριο και άρα πας να μπεις σε μία συζήτηση, να κάνεις κάτι το οποίο είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού και δεν έχεις υπολογίσει αν θα είναι θετικό ή αρνητικό για σένα. Ή προσδοκείς να είναι θετικό. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από αυτό που έγινε αυτές τις τρεις μέρες. Δεν το περίμενα. Ποιος κέρδισε? Θα το δούμε τον Ιούνιο στις εκλογές. Κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Στην πράξη κέρδισε κάποιος άλλος. Μα το ερώτημα ήταν, κέρδισε η αντιπολίτευση αυτό το οποίο θέλει να πετύχει? Δεν το κέρδισε. Θα το δούμε. Δεν το κέρδισε. Θα το δούμε, αλλά δεν το κέρδισε. Διότι το ερώτημα είναι αυτό που ήταν διαγωνισμός, ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές. Αυτός είναι ο διαγωνισμός αυτή τη στιγμή. Ποιος θα επικρατήσει? Κάνανε μία πρόβα γενεράλε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, το ΠΑΣΟ και η Νέα Αριστερά. Για να δημιουργήσουν προφανώς κάποιο πολιτικό σχήμα που θα ρίξει το Μισοτάκι. Γιατί βλέπουν ότι από μόνοι τους είναι 10, ένα 10, άλλο 5, ο άλλος. Αυτό δεν είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Να προσπαθεί να ανατρέψει την κυβέρνηση. Αυτό ναι, δεν είναι αλλά ο ρόλος είναι αυτός. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα, όπως το είδα εγώ, ότι πάμε για μια συμμαχία. Να ελέγχει, ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει την κυβέρνηση. Έτσι. Και σε αυτό το κομμάτι η αντιπολίτευση, κατά την προσωπική μου άποψη, απέτυχε. Δηλαδή δεν ήταν ένα κομμάτι το οποίο έβλεπες ότι μπορούσαν να το φέρουν σε πέρας. Και εάν θα δημιουργήσουν όρους συμμαχίας, εντάξει, θα δημιουργήσουν όρους συμμαχίας. Ο λαός όμως αποφασίζει για τους όρους συμμαχίας. Και μάλιστα αυτή την εποχή, ξέρετε κύριε Καλόγερε, το να κινείσαι και να έχεις αυτές τις απόψεις, το να απαντάς έτσι, να κάνεις τέτοια, δεν είναι της μόδας. Δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο που ο κόσμος βλέπει πια τα πράγματα. Είναι εκτός πραγματικότητας. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη γενικότερα, ακολουθούνται, υπάρχουν άλλες, έχουν κυριαρχήσει άλλες λογικές. Επομένως, όταν μπαίνεις σε κάτι το οποίο είναι πεπαλαιωμένο, απαρχαιωμένο, μπορεί τη δεκαετία του 80 να πουλάγε. Η κοινωνία μπορούσε να χωριστεί, να διχαστεί, να μπει σε αυτούς τους διαλόγους. Δεν υπάρχει αυτή η κοινωνία το 2024. Δεν υπάρχει το ίδιο εκλογικό κοινό το 2024. Είναι πολύ πιο όριμο και ορίμασε κατά την περίοδο, αν θέλετε, της μεγάλης κρίσης. Το ορίμασε πάρα πολύ το ελληνικό εκλογικό κοινό. Επομένως, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να περιμένει κανείς αποτελέσματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που μπορείς να κάνεις, αυτό που μόνο μπορείς να κάνεις, όταν εσύ είσαι συνυπεύθυνος σε αυτό που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι κανείς ανεύθυνος. Δεν υπάρχουν μη ανεύθυνοι. Δηλαδή, έχουν δοκιμαστεί όλοι κυβερνητικά. Όλοι. Δεν υπήρχε πολιτική δύναμη η οποία δεν είχε δοκιμαστεί κυβερνητικά στη Βουλή, στη χθεσινή συζήτηση. Όλοι έχουν δοκιμαστεί. Επομένως, όταν έχεις δοκιμαστεί πολιτικά μέσα σε μια διάρκεια μακρά, μια περίοδο που ο καθένας έχει πάρει θέση. Και έρχεσαι να κάνεις αυτό το τρόπο αντιπολίτευση, είναι προημείου δεδομένο ότι δεν θα προχωρήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης, έρχομαι κύριε Βλάχο, βλέποντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να διαβάζει το κινητό του, λέει στον κύριο Ανδρουλάκη, κοίταξε, ας το κινητό τώρα, δεν πρόκειται να ξαναμιλήσει απόψε για να σου υπαγορεύσουν αυτά που θα λες. Και υπήρχε η άποψη, σύμφωνα με αυτά που λέγει ο Πρωθυπουργός, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είχαν λάβει εντολές, ήταν γνώσεις του περιεχομένου της εφημερίδας το Βήμα με το πρωτοσέλιδο Μονταζιέρα και τα όσα έλεγε για τα ΤΕΜΠΗ και ήταν οργανωμένο από πριν, βγαίνοντας και η εφημερίδα, να καταθέσω συνέχεια την πρόταση δυσπιστίας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι, αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός και για να το λέει ο Πρωθυπουργός, προφανώς πρέπει να ερωτηθεί. Δεν ερωτήθηκε από αυτούς τους οποίους τους το είπε. Δεν τον προκάλεσαν, πού το ξέρεις ή πώς το λες, γιατί δεν το λες. Εγώ περίμενα να σηκωθεί η αντιπολίτευση, να το πει σήμερα το πρωί, να είναι αυτό το ερώτημα το οποίο θα έθετε. Εγώ είδα ανθρώπους οι οποίοι παρακολούθησα όλες τις τοποθετήσεις των στελεχών της αντιπολίτευσης των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή να τοποθετούνται είτε στα κανάλια μέχρι αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ πέρα και στα διάφορα site και δεν διαπίστωσα να τίθεται αυτό το ερώτημα. Αντιθέτως, ο καθένας βγήκε να μιλήσει επί προσωπικού, σαν να θίχτηκε προσωπικά. Αυτή ήταν η τοποθετήση. Αυτό ξέρετε, δείχνει και ότι τελικά, ακόμα και αν πούμε ότι συντονίστηκαν, ότι είναι στην πραγματικότητα συντονίστη, δηλαδή δεν εξέπεψαν ένα κοινό πολιτικό μήνυμα την επομένη μιας τόσο σημαντικής συζήτησης για την αντιπολίτευση, γιατί είναι σημαντική συζήτηση για την αντιπολίτευση στη Βουλή. Και δεύτερον, δείχνει ότι
δεν μπορέσαν να διαχειριστούν το όποιο επιδίωξαν θετικό. Για μένα είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα από όλο αυτό. Δηλαδή, αυτό που προσπαθώ να αναλύσω και να καταλάβω είναι ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτού το οποίο έγινε. Κύριε Βλάχο. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε κάτι πολύ σημαντικό. Εξέφρασε την έκπληξή του για το χαμηλό επίπεδο της συζήτησης, εννοώντας βέβαια τις ομιλίες από υπουργούς και βουλευτές. Εγώ, σαν δημοσιογράφος 40 χρόνων, έχω ζήσει στη Βουλή με προσωπικότητες τρομερές και φοβερές, με διαδόχους του εκάστοτε αρχηγού 2 και 3, άνθρωποι οι οποίοι σηκωνόταν για να μιλήσουν και έτριζαν τα έδρανα. Αυτή λοιπόν η πτώση του επίπεδου είναι ευθύνη των πολιτικών αρχηγών. Όταν επιλέγεις να προωθήσεις βουλευτές με το κριτήριο ότι είναι τα λιβανιστήρια σου, ότι είναι οι γλύφτες σου, είναι προφανές ότι το επίπεδο θα πέσει. Δεύτερον, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε απέναντί του ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη, ούτε την κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε τον κύριο Φάμελο, ούτε τον κύριο Βελόπουλο. Ο αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη, και συνεχίζει να είναι, ήταν αυτή που ήταν στο θεωρείο. Η συγγενής των θυμάτων και μια κοπέλα. Απευθύνθηκε σε αυτούς. Και μια κοπέλα η οποία έκανε δεν ξέρω πόσα χειρουργία, η οποία ήταν μέσα στο τρένο. Επέζησε και ήταν στα θεωρία. Αυτή ήταν η αντίπαλη του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί το Μέγαρο Μαξίμου, το επιτελικό κράτος, όταν έγινε η ιστορία, η τραγωδία με τα Ντέμπη, η λογική τους ήταν θα περάσει λίγος χρόνος, θα το συζητήσουν, θα ξεχαστεί. Δεν κατάλαβαν όμως ένα πράγμα. Τη μάνα. Και η μάνα δεν λέγεται Μίτσος. Λέγεται κυρία Καριστιανού. Δεν κατάλαβαν τους γονείς, οι οποίοι πήραν την πλάτη τους στην υπόθεση και συγκίνησαν και συγκινούν όλη την Ελλάδα. Εγώ θέλω να πω το εξής όμως. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να με αφήσετε να ολοκληρώσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Εγώ ανατρίχιασα με τους όρθιους βουλευτές να χειροκροτούν επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εγώ σαν Έλληνας φορολογούμενος θεωρώ ότι 300 χειροκροτητές είναι πάρα πολύ για να τους πληρώνω. Για μένα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση, οι βουλευτές να γίνουν 200. Θα τους χειροκροτούν, θα τους γλύφουν, θα τους λιβανίζουν και οι 200. Δεν μπορώ να πληρώνω 300 χειροκροτητές. Είτε του Μητσοτάκη, είτε του Κασελάκη, είτε του Ανδρελάκη, είτε των άλλων. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να χειροκροτούν ενώ την ίδια ώρα οι γονείς πάνω στα θεωρία έκλεγαν. Δεν έχουμε κανένα χρόνο. Ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε αρκετές φορές στην ομιλία του λέγοντας «Εσείς, σε εσάς μιλάω, σε εσάς απευθύνομαι». Γιατί κατάλαβα ότι αυτή ήταν η αντίπαλη του. Δεν είχε αντιπολίτευση. Αλλά πριν πάμε σε άλλο θέμα, θέλω να μιλήσουμε για τις δύο παρατήσεις σας. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, κύριε Βλάχο. Έχουμε και τον κύριο Καρακούνη. Πάντως αυτό που είπε ο κύριος Βλάχος για τους γονείς είναι το πιο σημαντικό όντως. Διότι εδώ υπάρχουν θύματα, υπάρχουν γονείς. Αυτό είναι μια τραγωδία. Δεν μπορεί η χώρα να τη ξεπεράσει. Δεν υπάρχει κάτι να πεις. Δεν έχεις τίποτα να πεις. Δεν μπορείς να πεις απολύτως τίποτα. Και αυτό, και εκεί ξέρετε, σταματάει κάθε συζήτηση και κάθε διάλογος και κάθε πολιτική συζήτηση. Έτσι. Εκεί δεν υπάρχουν πολιτικές συζητήσεις. Να τοποθετηθούμε τώρα τι συζήτηση να κάνουμε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω σωστά. Έχω 5 λεπτά ακόμη. Πριν πει ο κύριο Καραγκούνη και το φαντάζομαι. Να πούμε 3 θέματα. 5 λεπτά που θέλω 3 θέματα ακόμη να πούμε. Μα θέλουμε να μιλήσουμε για τις δύο παρατήσεις του. Μα θα τα πούμε μετά με τον κύριο Καρακούνη. Όχι, δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση τον κύριο Καρακούνη. Όχι, θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Τσίπρα και θα επιστρέψω να έρθω. Τσίπρα, λοιπόν, τον Γιώργο Τσίπρα. Τον Γιώργο Τσίπρα. Βγήκε μια φωτογραφία λοιπόν του ξαδέλφου του Γιώργου Τσίπρα που λέγεται Αλέξης Τσίπρας, ο ξάδελφος του Γιώργου Τσίπρα. Λοιπόν, ο ατιμόρυτος. Αυτός εδώ ο τύπος. Ο ατιμόρυτος. Αυτός εδώ λοιπόν ο τύπος που λέγεται Αλέξης Τσίπρας, ο εθνομηδενιστής, ο εκπρόσωπος του αριστερόστροφου φασισμού στην Ελλάδα, πριν λίγες εβδομάδες έγινε πρόεδρος μιας μικρής άτυπης, μας λέγανε, επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το ακούγαμε αυτό, εμείς εδώ δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση. Μετά ήρθαν κάποιοι άλλοι, μου λέει, μην δίνει σημασία
μια επιτροπή έτσι είναι, λέει, πολύ μικρή. Τώρα μικρή επιτροπή, κύριε καθηγητά και κύριε Βλάχο. Πολύ σημαντική επιτροπή. Σημαντική, έτσι. Σημαντική. Μας είπε χθες ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης ότι ο Τσίπρας επιλέχθηκε αυτή τη θέση γιατί έχει εντολή πλέον να βάλει φωτιά στα Βαλκάνια. Αυτά που λέγαμε με τις Ουκρανίες, με το να με το άλλο. Η φωτιά στα Βαλκάνια που θα θελήσει να βάλει ο Τσίπρας ως πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για τα Βαλκάνια, έτσι επιλογή των Γερμανών είναι, είναι να διευθετήσει το τι διευθέτηση θα κάνει ο Τσίπρος το θέμα του Κωσόβου και της Σερβίας. Και η στάση των Γερμανών, γιατί ο Τσίπρας εντολοδόχος των Γερμανών είναι και των Αμερικανών, είναι να πάει το Κόσοβο με την Αλβανία. Και βέβαια να χάσουμε εξ ολοκλήρου και εμείς τη Βόρεια Ήπειρο και να μην διεκδικήσουμε τίποτα από αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα τώρα για να τον βελτιώσουν και για να τον αβαθμίσουν και τον ίδιο και το πρεστίζ του και να του δώσουν και άλλον αέρα στην κοινωνία των Βαλκανίων πλέον ως πρώην πρωθυπουργός, του πάνε και σε μια διαφημιστική εταιρεία στην Γαλλία, στην Public Communication, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, η οποία έχει αναλάβει να φτιάξει το προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, του αποτυχημένου πολιτικού, του εκπροσώπου του εθνικού. Και ατιμόρυτου. Του ατιμόρυτου προδότη της Μακεδονίας. Όχι, του ατιμόρυτου προδότη της Μακεδονίας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συμφωνώ πολύ. Είναι ατιμόρυτος προδότης της Μακεδονίας. Ποιος θα τον τιμωρήσει? Με συγχωρείτε. Θες κανένα, ναι. Εμείς είμαστε εδώ για να αντικρούσουμε αυτό που μόλις περιγράψατε. Δεν θα τον αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Μετά τη Μακεδονία που πρόδωσε, πάει τώρα να προδώσει και τους φίλους μας τους Σέρβους και όλη εκεί τη γειτονιά. Να τους αλλάξει τα φώτα με λίγα λόγια. Κύριε καθηγητά, τι λέτε? Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι πολύ καλή η εταιρεία που πάει ο κ. Τσίπρας. Είναι καλή. Η Public Communication είναι πάρα πολύ καλή. Πάει μια από τις κορυφαίες εταιρείες. Ποιος τα πληρώνει? Υποθέτω ότι... Εντάξει, δεν είναι τεράστια τα ποσά. Έφυγε φτωχός από την πολιτική. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία... Γιατί πληρώνει, κύριε καθηγητά, αυτός που πληρώνει? Τι επιζητάει ο Τσίπρας? Τι εντολές θα εκτελέσει? Ποιους θα ξαναυπηρετήσει? Ποιον εντολοδόχος θα είναι? Αν άλλαξε αφεντικά ο Τσίπρας? Και αν δεν έχει τσίπα... Γιατί πάει αυτά πάλι είναι να ωραίες ερωτήσεις. Αυτά είναι ωραίες ερωτήσεις για τον ιστορικό του μέλλοντος. Όμως τώρα για την πολιτική που πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι αυτό που δείχνει αυτή η ενέργεια είναι ότι έχει αποφασίσει να έχει μέλλον στην πολιτική. Δηλαδή δεν εγκαταλείπει. Αυτό είναι σαφές και ξεκάθαρο. Ένας πολιτικός τυχοδιώκτης είναι. Εντάξει, και ένας ατιμόρυτος προδότης. Αυτό είναι. Αυτό είναι αξιολογικό εκ μέρους. Έβαζε το Γιαννούλη να πει ότι τα 2 εκατομμύρια αυτό... στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη είμαστε φασίστες. Αυτό όμως που μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο τέος πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να παραμείνει στην πολιτική ενεργός. Και να ετοιμαστεί να κάνει πράγματα. Δεν ξέρετε αν διάβαζε για το Κόσοβο. Μπορεί να διάβαζε για την Αθήνα, για την Ελλάδα. Όχι, ας πάει στο Κόσοβο να κυβερνήσει. Εδώ πρέπει να πρέπει να συζητάμε γιατί. Ξέρετε κάτι, εγώ λέω κάτι πολύ σημαντικό. Κανείς από εμάς δεν έχει την πλήρη αλήθεια. Την αλήθεια είναι αποτέλεσμα συζήτησης. Εσείς είπατε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει. Εγώ θεωρώ ότι κάποιοι που το χρησιμοποίησαν ως πιόνι στην προδοσία της Μακεδονίας, αυτοί έχουν αποφασίσει, αφού είδανε πόσο καλό πιόνι είναι, να το χρησιμοποιήσουν για να διαλύσουν τα Βαλκάνια, όπως είπε ο κύριος Καλόγυρος. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Γερμανούς. Οι οποίοι και τους Αμερικάνους. Ναι, θέλουν να μπουκάρουν. Πρωτίστως οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί φιλοδοξούν να τεινάξουν στον αέρα τα Βαλκάνια για να αποκτήσουν λόγο και ρόλο. Οι Γερμανοί είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί της Ελλάδος και χρησιμοποιούν τον Τσίπρα εναντίον της Ελλάδος. Έτσι. Τώρα το θέμα των Βαλκανίων είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, τώρα επειδή τα έλεγα πριν, γράφω ένα βιβλίο και το ολοκληρώνω. Διάβαζα και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί είναι πια στη δημοσιότητα τα εμπιστευτικά κείμενα που στέλνανε οι Σέρβοι που συνεργάζονταν με τους Ρώσους στη Ρωσία και τους λέγανε βοηθήστε μας αυτός, εκείνο, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να αναδείξουμε τη Σερβία δυνατή, γιατί ξέρετε τώρα υπάρχει και ένας διάλογος αν οι Ρώσοι υποστηρίζουν τους Σέρβους, δεν τους υποστηρίζουν στο Κόσοβο, όλα αυτά τώρα είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και έχουν ένα βάθος στην ιστορία, αλλά σας μιλάω για κείμενα του 1790, του 1800, του 1810 και είναι πολύ, πολύ ωραίες οι σημειώσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι του Υπουργείου Εξωτερικών της τότε Ρωσίας για το πώς τους, τι άποψη είχαν. Και πραγματικά μου προκαλεί ενδιαφέρον γιατί ανοίγεται ένα διάλογο ο οποίος είναι ζωντανός εδώ και 2 αιώνες τώρα σας στην περιοχή.
Και δεν ξέρω, είναι σύρθετα τα θέματα, είναι πολύ δύσκολο να τα φέρει κανείς επέρας. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η αποστολή του κυρίου Τσίπρα ή όχι. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας προσδοκά ότι θα έχει ένα πολιτικό ρόλο στο μέλλον στη χώρα. Σε ποια χώρα? Σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και αυτό, και αυτό θα θέλει. Θα πάει στα θέλει, Σκόπια. Αυτό, για τα Σκόπια τον βλέπω, το βάζω στην πολιτική. Αν θα το πετύχει, θα το πετύχει. Αυτό μια άλλη συζήτηση. Αλλά οι προσδοκίες του είναι για εδώ. Μπορούμε να κάνουμε μεταγραφή στο Κόσοβο το κύριο Τσίπρα? Να τον προτείνουμε στο Κόσοβο. Στο Κόσοβο. Στα Σκόπια είναι πρωθυπουργός ένας Αλβανός. Δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργός ένας Έλληνας στο Κόσοβο? Άλλη μόνο. Το Κόσοβο, όσο είναι ενεργή, όσο είναι ενεργή το ζήτημα της Ουκρανίας, όσο είναι ενεργές το ζήτημα της Ουκρανίας και έχουμε εκεί μια κατάσταση η οποία είναι θερμή, δεν μπορεί να ανοίξει το Κόσοβο. Δεν μπορεί. Καλά, να σου πω, ήθελα να έχω τον Καρανάσιο απόψε. Ξέρει πολύ καλά τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια βράζουν. Όταν λέμε βράζουν. Οι Σέρβοι είναι έτοιμοι τα και αυτή τη φορά είναι καλύτερα ετοιμασμένοι. Δεν είναι όπως ήταν το 99. Μην ξεχνάτε το, δεν είναι όπως ήταν το 99. Μην ξεχνάτε τον αντίστατο οράμα. Κύριε Καλόγυρε. Μην ξεχνάτε σε αυτά που είπατε, κύριε Καλόγυρε, τον αντίστατο επικίνδυνο. Συνεταίρο του Ερντογάν, Ράμα. Πρόσεξε, γεννήτσαρος ο Ερντογάν, γεννήτσαρος και ο Ράμα. Ελληνίδα μητέρα, βλάχος πατέρας. Και έχει βγει τόσο πολύ ανθέλνας που εκπλήσωμε. Η γεννήτσαρη έτσι ήταν. Εκπλήσωμε. Μα έτσι ήταν η γεννήτσαρη. Έχει ενδιαφέρον ιστορικά αυτό, όλο και πολιτικά έχει ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο σύνθετη η κατάσταση. Και ότι αυτά που θα παρακολουθήσουμε στο μέλλον θέλουν μια πιο πολύ προσεκτικές κινήσεις από τη χώρα και πολύ υπομονή και αξιολόγηση πραγμάτων και καταστάσεων με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Ωραία, με συγχωρείτε. Πολύ ωραίο. Πέτε καταπληκτικά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ θα θέλω να σας ρωτήσω. Λέτε ότι είναι κρυκτική κατάσταση στα Βαλκάνια. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη φοβερή προβοκάτσια του Ράμα με το Δήμαρχο Χιμάρας. Είπε ο κύριος Γερασιτήτης, είναι λέει ευρωπαϊκό το θέμα, δεν είναι διμερές. Με συγχωρείτε, τι θα κάνουμε δηλαδή. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, το να αφήνουμε το Ράμα να ασυνδωτεί. Εγώ σας είπα, κύριε Βλάχο, για μια εβδομάδα, για 10 μέρες, για ένα μήνα, κλείσε τα εμβάσματα των φίλων μας Αλβανών από την Ελλάδα προς την πατρίδα του, την Αλβανία, να δεις πώς αλλάξει η κατάσταση. Εξαίρεση του βορειοϋπηρώτε, του πραγματικού βορειοϋπηρώτε, να δει πώ θα πιεστεί το Ράμα. Γιατί ο αλβανικό λαό με τον ελληνικό λαό είναι φίλοι. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Τι λέτε τώρα? Φίλοι, είμαστε φίλοι. Οι άνθρωποι ήρθαν εδώ, ενσωματώθηκαν στην κοινωνία μα. Είναι κανονική. Είναι ηγεσία Ερντογάν. Δεν του ξεχωρίζει σε τίποτα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είναι δεδομένη η σχέση. Μα τι λέτε τώρα? Δηλαδή, ξέρετε, όταν συζητάμε τώρα για σύγκρουση Ελλάδα-Αλβανία σε ένα θέμα, είναι αστείο. Δηλαδή, εάν σκεφτείς τι γίνεται, πώς ζουν οι άνθρωποι εδώ, πώς ζουν εκεί, τι γίνεται. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι. Εναντίον Ράμα. Ναι, αυτή είναι η πολιτική. Το πολιτικό. Εκεί το πάει ο Ράμα. Πολιτική σύγκρουση. Πολιτική σύγκρουση. Πολιτική σύγκρουση. Έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή, ο Ράμα. Μιλάμε, κύριε καθηγητά, και θα κάνω ειδικές εκπομπές και θα σας καλέσω και για τους βορειοϋπηρώτες, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί και για τα Σκόπια. Ετοιμάζομαι μια σειρά εκπομπών. Για το Μεγαλέξανδρο, όπως επίσης και για τους Κάλας. Έχω τον καθήλυνα αρμόδιο που γνωρίζει πολύ καλά εδώ στο στούντιο και θα σας καλώ, γιατί είστε πολύ καλός γνώστης της ιστορίας. Γιατί αυτές οι εκπομπές είναι που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Δυστυχώς η πολιτική που ασκούσε και ασκεί και η σημερινή κυβέρνηση δεν είναι ικανή να πιέσει έναν γείτονα πρωθυπουργό να κάνει το αυτονόητο. Να κάνει το αυτονόητο, το οποίο η χώρα εξαρτάται από την Ελλάδα. Δηλαδή. Θέλεις να πεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν παίρνει, φίλε μου. Δεν μπαίνει, φίλε μου. Και συζητάνε τώρα γιατί. Το είπαν αυτό, το είπαν. Όχι, το είπαν τώρα. Όχι, έπρεπε να το πούνε από την αρχή. Καταρχάς, πρέπει να υπενθυμίσουμε ένα πράγμα. Η Ελλάδα με κυβέρνηση Καραμαλή είχε συμφωνήσει να χωρίσουν την ΑΟΣ. Και έτσι, τότε ένας δήμαρχος ονόματι Ράμα προσέφυγε στο δικαστήριο, στο συνταγματικό δικαστήριο και ακύρωσε τον καθορισμό της ΑΟΣ. Από τη στιγμή εκείνη η Ελλάδα έπρεπε να έχει πει. Πώς λέγεσαι, παλικάρι μου, εσύ, Ράμα, και θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός και θέλεις να μπεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ξέχασε το. Ένας τρόπος υπάρχει. Θα υιοθετήσεις τη συμφωνία που είχε η Ελλάδα
Με τον Μπερίσα. Ο Τούρκος τον έβαλε, κύριε Βλάχο. Αν δεν θέλεις, κάτσε εκεί πέρα τον, να κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, εκτός από το να μπει στην Ευρωπαϊκή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αυτή είναι η πάμε τώρα σε αυτό το σημείο σε ένα διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Αριστοτέλη, τον κύριο Βαλιάνο, για να δούμε, κύριε Βλάχο και κύριε Παναγιωτόπουλε, τι γίνεται στη Χαλκιδική, πώς ο κύριος Βαλιάνος, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, πήγε στη μακρινή Κίνα και εκεί αδελφοποιήθηκαν ο Αριστοτέλης με τον Κοφούκιο, ο Δήμος Αριστοτέλη με τον Δήμο που γεννήθηκε ο μεγάλος Κινέζος, ο Κοφούκιος. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Κινέζος φιλόσοφος, έτσι.